Να ακούγεται όχι μόνο χθες, αλλά εδώ και μέρες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχολείται με το φαρμακονήσι και τους μετανάστες, θα έπρεπε να ασχολείται με τα προβλήματα της ανεργίας και των νέων ανθρώπων. Είναι τεράστια πρόκληση να ακούγεται αυτό από υπουργούς και από μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δικαιολογούν αυτές τις δολοφονικές ενέργειες που έγιναν και που είναι και εκτελήσονται παράλληλα με την καταστροφή στην κυριολεξία της νέας γενιάς. Προφανώς γι' αυτό εχθές τους 50 νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ τους δώσατε τόσο ξύλο για αυτά τα αυτοκόλλητα που τόλμησαν να κολλήσουν στον τοίχο του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Να περάσω όμως στα τωρινά, στην επίκαιρη ερώτηση. Έχουμε ισχυριστεί ότι μας γυρνάτε 50 χρόνια πίσω. Ότι αυτή η νέα γενιά είναι η πρώτη νέα γενιά που δεν θα έχει να πάρει τίποτα από την προηγούμενη. Ότι με τις πολιτικές σας καταστρέψατε την έννοια που λέγεται αλληλεγγύη των γενεών και ήταν ταξική αλληλεγγύη. Γιατί μας γυρνάτε 50 χρόνια πίσω? Ας πάρουμε την κατηγορία των NEETs, των νέων ανθρώπων που είναι εκτός εργασίας, εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης. Το νούμερο είναι ανατριχιαστικό. Είναι το 17% των νέων ανθρώπων από 15-24 χρονών. Δεκαετία του 50 είναι αυτό. Στο ερυπωμένο κράτος μετά τον πόλεμο, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Ποσοστά μετανάστευσης. Έχετε μετρήσει πόσοι νέοι άνθρωποι μεταναστεύουν? Έχουμε ξαναγυρίσει τη δεκαετία του 60, όπου το εργατικό δυναμικό έστεινε στις στοές της Γερμανίας και του Βελγίου το θαύμα της ατμομηχανής της Ευρώπης. Λοιπόν, τολμάει ο κύριος Πρωθυπουργός να μιλάει για καινοτόμα επιχειρηματικότητα, για καινοτόμες προτάσεις, όταν οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό κατά 80% είναι πτυχιούχοι ειδικευμένοι? Και τώρα να πάμε. Τι είναι τα διάφορα προγράμματα που έχετε καταρτήσει? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανακύκλωση της εργασίας. Δεν έχουν αρχίσει τώρα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχουμε δει και τα States και τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τι έχει συμβεί? Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν δεν μπορούν καν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Όμως και αυτά τα συγκεκριμένα που τώρα παρουσιάσατε, για την ακρίβεια, δεν έχουν ωφελούμενους αυτούς τους νέους, που όπως είπαν οι σύντροφοί μου, ωφελούμενοι είναι και δεν έχουν θέση εργασίας. Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι? Οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται για να πάρουν νέους να δουλεύουν με βάουτσερ, να δουλεύουν με 327, με 410 και να μην τους πληρώνετε κιόλας. Έχω υποβάλει μία ερώτηση από τις 20 Δεκεμβρίου του 2013 που ρωτούσα το Υπουργείο τι γίνεται με αυτούς τους 40.000 ανέργους που πήραν μέρος στο πρόγραμμα επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, γιατί περισσότεροι είναι απλήρωτοι. Την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ εκ προημίου. Άλλη πρόκληση. Ο κύριος Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας, όταν παρουσίαζε αυτό το πρόγραμμα των 440, ανάμεσά τους είναι 240.000 άνθρωποι που δεν έχουν μπει ποτέ στην αγορά εργασίας, έλεγε για το δεύτερο πυλώνα ότι θα είναι η αρχή της επαγγελματικής ζωής αυτών των νέων ανθρώπων, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανείς που να μην έχει μαζέψει το πρώτο του ένσημο. Το πρώτο του ένσημο. Το δεύτερό του.
το τρίτο του. Πόσα ένσημα υπολογίσουμε, γιατί έχουμε και την άλλη πρόκληση. Την έκανε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης όταν υπέβαλε το θρασίτατο ερώτημα στον κύριο Τσίπρα, αν εκτός στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν εκτός από άθεος, έχει συμπληρώσει και κανένα ένσημο. Μπορείτε να το πείτε αυτό σε όλη τη νέα γενιά που δεν έχει ένσημο? Στους υποδιαθεσιμότητα που θα διαδηλώσουν σήμερα. Και τέλος, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Αυτό που οργανώνεται και οργανώνεται όλο αυτό τον καιρό με τα μνημόνια, τη δίθεν αποπληρωμή του χρέους και πάει λέγοντας, είναι η εσωτερική υποτίμηση, το φτηνό εργατικό δυναμικό. Και στη νεολαία αυτή η βία υποτίμηση είναι κυριολεκτικά εξοντοτική. Θέλετε να κάνετε τη νέα γενιά απεργοσπαστικό μηχανισμό, φτηνό εργατικό δυναμικό, για να ανακάψει το κεφάλαιο. Και στους πιο δύσκολους χώρους δουλειάς στείνονται σωματεία. Ακόμα και στους ενοικιαζόμενους, ακόμα και στις καλέρες των τηλεπικοινωνιών. Και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, στη δευτερομιλία μου θα πω και πιο συγκεκριμένες προτάσεις, το πρώτο καθήκον που έχουμε είναι να είμαστε μπροστά σε αυτούς τους αγώνες, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενισχύσουμε ώστε να μπορέσει να μπει ένα φρένο στις απολύσεις, στη σκληρή εκμετάλλευση, και γι' αυτό, για τελευταία λέξη, το χαμόγελο των νέων μας παιδιών που ξυλοδαρμένα μπαίνανε στα περιπολικά θα σας κυνηγάει, γιατί είναι η αισιοδοξία και η δύναμη.